Καλησπέρα σας, κύριε Μόσχο. Καλησπέρα σας, κύριε Βακεθιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και σας βρίσκουμε βέβαια και προφανώς στη Βασιλική, όπου τακτοποιείτε τις, δεν ξέρω αν είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι και απλό πράγμα το στήσιμο μιας έκθεσης. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο φόρτο εργασίας αυτές τις 2-3 μέρες για να μπορέσουμε να λύσουμε κάθε ζήτημα που υπάρχει πάντα στο στήσιμο μιας έκθεσης και δι μεγάλης, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Είναι βέβαια και η πρώτη φορά που εδώ είναι η γενέτειρά σας, έτσι, η πατρίδα σας, να το πούμε. Ακριβώς. Έτσι, το Ηράκλειο. Να πούμε στους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν ότι έχετε επίσης ένα γνωστό ζωγράφο πατέρα, τον Τάκη το Μόσχο. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά όμως που παρουσιάζετε τα έργα σας εδώ. Κάνετε μια αναδρομική παρουσίαση της δουλειάς σας. Ναι, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω σε τέτοια έκταση τη δουλειά μου. Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιες έτσι, ομαδικές εκθέσεις που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. Πρόσφατα ήταν και με τη συλλογή Φέλιου εδώ, ήταν ναι, ένας ναι, πίνακάς σας. Ένα έργο μου που παρουσιάστηκε ας πούμε, στη συλλογή του Φέλιου. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που κάνω μια ατομική παρουσίαση και δει αναδρομική. Είναι έργα από το 12 μέχρι και σήμερα, μέχρι το 19. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σε κάποιες συλλογές και κάποια, και παρουσιάζονται και κάποια καινούρια μαζί με αυτά. Που ολοκληρώνουν, ας πούμε, κάπως, κατά μία έννοια, αυτό το κύκλο που ξεκίνησε το 12. Γιατί οριακά ανθρώπινος ο τίτλος της έκθεσης, κύριε Μόσχο? Ο τίτλος βγήκε από το ένα από τα δύο κείμενα που υπάρχουν στον κατάλογο της έκθεσης. Στο κείμενο του Χριστόφορου του Μαρίνου γίνεται μια αναφορά, του ιστορικού τέχνης του Χριστόφορου του Μαρίνου γίνεται μια αναφορά σε μια ρίση του Πέτερ Σλότερντικ, του Γερμανού φιλοσόφου. Και σε αυτή την αναφορά λέει ο Σλότερντικ, έτσι θα το πω έτσι λίγο χοντρικά, ότι ο άνθρωπος δεν είναι πια ο ίδιος μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μετά την επικράτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων μαζικής δικτύωσης. Και έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση, στον μετάνθρωπο, και κλείνει την φράση του αυτή λέγοντας: «Εάν σας φοβίζει το μετά, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το οριακά». Άρα αυτό λοιπόν μας έδωσε την πάσα εμένα και του Χριστόφορου του Μαρίνου, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν τίτλος, γιατί συμβαδίζει, αν θέλετε, και με την οριακή αποδόμηση που συντελείται στα έργα μου. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι ακούγεται και ως το πλέον ευχάριστο αυτό, έτσι, από την ανάλυση, δηλαδή, ο μετα-άνθρωπος, ο μετα-ανθρωπισμός, αν και είναι κάτι που συζητείται αρκετά τα τελευταία χρόνια και σε συνέδρια φιλοσοφικά, ναι, και τα λοιπά, δηλαδή πώς έχει επιδράσει η τεχνολογία, η γενετική, ναι, όλο αυτό που βλέπουμε πια στην καθημερινότητά μας στον άνθρωπο. Ναι, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ας πούμε, υπάρχει, να, πρόσφατα διάβασα και σε μια συνέντευξη του κύριου Νανόπουλου που έκανε αναφορά στον μετάνθρωπο και το αντιμετώπιζε με μια ψυχραιμία σαν ένα απλά μεταβατικό στάδιο. Απ' την άλλη υπάρχει, ας πούμε, τώρα να μην μπούμε σε ιδιαίτερα φιλοσοφικά μονοπάτια, αλλά υπάρχει και η άποψη που η θεολογική, για παράδειγμα, πρόσφατα βγήκε, νομίζω πέρυσι βγήκε και ένα βιβλίο που είναι ένα σύνολο από δοκίμια σε σχέση με τον μετάνθρωπο από 4-5 θεολόγους. Τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα τους ακριβώς, το διάβασα, και οι οποίοι αντιμετώπιζαν το ζήτημα αυτό με μια, ας πούμε, άρνηση και καχυποψία. Ναι.
Μιας και αναφέρατε τον ιστορικό τέχνη, στο κύριο Μαρίνο, ναι, σχολιάζει με κάποιες συγκεκριμένες λέξεις αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι αποπνέουν τα έργα σας. Εγώ βλέποντας και κάποια από τα έργα σας, συγκράτησα περισσότερο όσο με αφορά τις λέξεις Κικαιώνας και Χωάνη. Ναι. Λέει και άλλες, λέει αμάλγαμα, κράμα, συμφυρμό. Ναι. Έχετε επιλέξει να κάνετε κάτι δύσκολο. Ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή να συγκεράσετε όλα αυτά που εσείς θέλετε να καταθέσετε στο γκαμβά σας. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται σε αυτό? Υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και αυτό με ευχαριστεί, γιατί δείχνει αν μη τι άλλο μια διαδραστικότητα απέναντι στο κοινό και το έργο τέχνης, που εντάξει, σε έναν βαθμό δείχνει ότι και το έργο μου λειτουργεί. Σαφέστατα, όταν παρουσιάζεις ένα έργο, είναι σαν να εκφράζεις την άποψή σου. Δεν περιμένεις με όλους να συμφωνήσεις. Με κάποιους θα συμφωνήσεις και θα σε επικροτήσουν, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να μην συμφωνήσουν. Αλλά αυτό είναι και μέρος της... είναι το τίμημα, ναι, του να εκφράζεις την άποψή σου. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν ήθελα ποτέ μου να αρέσω σε όλους. Και το θεωρώ και... πώς να το πω, λίγο... Είναι λίγο εγωιστικό αυτό. Είναι εγωιστικό και δεν το επιτυγχάνει και κανείς. Ίσα-ίσα νομίζω ότι μπορεί να διαπομπευθεί όταν προσπαθήσει να λαϊκίσει, ας πούμε, ώστε να αρέσει σε όλους. Εντάξει, υπάρχουν, σας λέω, εξαρτάται τον άνθρωπο. Ναι. Πάντα, για μένα έχει σημασία, δεν έχει σημασία μόνο ο πομπός, έχει και ο δέκτης. Δηλαδή, και ποιος, αυτό που λέμε, ποια μάτια κοιτάνε το έργο σας. Ποια μάτια κοιτάνε. Αυτά όσον αφορά βέβαια εμάς που, ναι, βλέπουμε και προσλαμβάνουμε ο καθένας ανάλογα με το χαρακτήρα του, τις προσλαμβάνουσες που έχει. Ναι. Εσείς όμως, γιατί έχει και σημασία τι θέλει να δώσει ο δημιουργός, άσχετα αν αυτό περνάει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στον κόσμο. Βλέποντας, ναι, αυτούς τους πίνακες που είναι πολύ πυκνοί, σχεδιαστικά υπάρχουν έντονα χρώματα, αλλά μια ωραία παλέτα όμως, αρμονική. Σας λέω τώρα τη δική μου την εντύπωση βλέποντας κάποια από τα έργα. Εσείς τι θέλατε να εξωτερικεύσετε με αυτή τη δουλειά? Εμένα η δουλειά μου λειτουργεί λίγο, να το πω κάπως, σαν ένα είδος αλληγορικό ημερολόγιο. Είναι μια καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων. Εγώ προσπαθώ να θέσω ένα ερώτημα και να εκμεύσω ένα συνέστημα με έναν αλληγορικό τρόπο, όχι με έναν ρεαλιστικό. Δεν κάνω μια καταγραφή, δεν κάνω ένα ντοκουμέντο που να έχει σχέση με την οπτική πραγματικότητα. Ξεκινάω από την πραγματικότητα και από εκεί και πέρα, με διάφορες προεκτάσεις, ας πούμε, και κάποια νοητικά άλματα, θέλω να ξαναφτάσω σε αυτήν. Mm-hmm. Θέλω να βάλω, έτσι, να κάνω ένα διάλογο πραγματικά με τον θεατή και να... εντάξει, ενδεχομένως, ξέρετε, είναι αυτή η διαδραστικότητα. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί κάτι, να του φέρει μια σκέψη, ας πούμε, που... ενδεχομένως να μην είχε σκεφτεί, κάποιος μπορεί να ταυτιστεί με το αφήγημα αυτό που παρουσιάζεται στο έργο. Εγώ βέβαια, βλέποντάς τα, ναι, ήρθε στο μυαλό μου μετά το συνάντησα και κάπου σε ένα κείμενο και σίγουρα το έχετε ξανακούσει και εσείς αυτό, ίσως ένα κάποιο παραλληλισμό με πίνακες του Ιερώνυμου Bosch. Εμένα πραγματικά από την πρώτη στιγμή έτσι κάποιες φιγούρες, κάποια πρόσωπα, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο κόσμο ο σπουδαίος αυτός ζωγράφος, πολύ πολύ, ναι, βέβαια παλαιότερος. Κοιτάξτε, ο Ιερώνυμος Bosch, εντάξει, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης και έχει επηρεάσει πάμπολους καλλιτέχνες.
Εμένα οι πίνακες μου δεν νομίζω βέβαια ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ερευόδης όσο οι πίνακες του Ιερώνυμου Μπος. Ο Ιερώνυμος Μπος κάνει μια δουλειά η οποία ενδεχομένως και να θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Εμένα δεν το έχει αυτό το χαρακτηριστικό η δουλειά μου. Mm-hmm. Γίνεται μια αποδόμηση που μετατρέπεται ένας οργανισμός, ένα αντικείμενο, κάποιο σχήμα μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Είναι δηλαδή σαν να περιγράφω μια μεταβατική στάση, μια μεταβατική, πώς να το πω, διαδικασία σε μια κατάσταση. Mm-hmm. Δεν θα το έλεγα μια μορφή εντροπία, γιατί η εντροπία έχει ως σκοπό, μάλλον σαν αποτέλεσμα, την πλήρη αποδιοργάνωση. Εμένα αποδιοργανώνεται και μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Είναι μια μεταβατική φάση. Ναι, που λέει μια δική του ιστορία αυτό το, ακριβώς, το κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι εγώ το αισθάνομαι έτσι, γιατί βλέπετε ότι οι εξελίξεις σήμερα τρέχουν διαρκώς και αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με την τεχνολογία που μιλούσαμε πριν. Ζούμε διαρκώς σε μια μεταβατική κατάσταση και δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε και να χωνέψουμε τις πληροφορίες με το ρυθμό που έρχονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, να πούμε βέβαια ότι είσαστε ηλικιακά πολύ νέος, έχετε όμως ήδη ακολουθήσει μια έτσι θαυμαστή πορεία, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά το λέμε τώρα. Έχετε κάνει σημαντικές εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έχετε συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις πάλι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα σας υπάρχουν σε ιδιωτικές και όχι μόνο συλλογές, και στο Μουσείο Μπενάκη, ναι, από ό,τι είδα. Είχατε την τύχη να μαθητεύσετε σε σημαντικούς δασκάλους της ζωγραφικής. Είχα το χρόνο, το ήμουν στο εργαστήριο του χρόνου. Ένα γλυκύτατο και μόνο από τη φυσιογνωμία, είναι και κάπου και ας ηλικίας βέβαια πια, μόνο ένας γλυκύτατος έτσι άνθρωπος. Όχι, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου η μαθητεία μου στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όντως, αισθάνομαι τυχερός που είχα έναν καθηγητή σαν τον Μπότσογλου, ο οποίος επίσης αγαπάει πάρα πολύ τη ζωγραφική και τα διάφορα γλωσσάρια της. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα, ας πούμε, όποτε τον άκουγα, καταλαβαίνεις ότι πάντα θέλει να εμβαθύνει και να σε τραβήξει μαζί του σε αυτό, στη γλώσσα της ζωγραφικής. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι όσο περνούσε ο καιρός βλέπαμε ότι σεβόμαστε το ίδιο πράγμα, αλλά το ίδιο αντικείμενο, αλλά από διαφορετικές σκοπιές. Και νομίζω και αυτό είναι απόλυτα αυτό υγιές. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει περήφανο και ένα δάσκαλο, έτσι. Ακριβώς. Να ανοίγει δρόμους δηλαδή. Ακριβώς. Για το μαθητή. Και μάλιστα ήσασταν εσείς, το χέρι σας δηλαδή, που φιλοτέχνησε αυτές τις απομιμήσεις των έργων του Γκρέκο. Δεν ήμουνα μόνο εγώ, ήταν και άλλοι. Άλλοι, ναι, δύο συμφοιτητές μου, τότε ήμασταν στη Σχολή Καλών Τεχνών ακόμα. Ήταν ο Στέλιος ο Πετρουλάκης και ο Σάββας ο Γεωργιάδης. Και μας πρότεινε ο καθηγητής τότε στη Σχολή Καλών Τεχνών, ο Μιχάλης ο Μανουσάκης, στον Γιάννη τον Σμαραγδί. Ήταν και αυτό μια εμπειρία, έτσι. Διακρίνοντας, ας πούμε, κάποια τεχνική ευχέρεια όσον αφορά τη... Φιλοτεχνήσατε τις απομιμήσεις των έργων του Γκρέκο στην ταινία, στην ομώνυμη ταινία του Σμαραγδί. Ήταν, ναι, και αυτό μια εμπειρία, έτσι δεν είναι? Ήτανε, τη δουλειά σας κάνατε. Ήταν εμπειρία από πολλές απόψεις σημαντική. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα το ότι εντρίφησα ακόμα περισσότερο σε κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία με βοήθησαν και σε δικά μου, στα ζητήματα της δικής μου δουλειάς πρώτον. Δεύτερον, ήταν σημαντικό το ότι πρώτη φορά δούλεψα με ένα συνεργείο ολόκληρο, και αυτό ήταν μια εμπειρία που δεν ξέρω κατά πόσο θα την ξαναζήσω, ας πούμε. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η απομόνωση του εργαστηρίου από μια, ας πούμε,
σε κοινή θέα, έτσι, δουλειά, δημιουργία. Ναι, ακριβώς, και ακριβώς. Συντονίζεσαι με πολλούς ανθρώπους μαζί και αυτό είναι λίγο, είναι κάτι δύσκολο, αλλά εντάξει, είναι και κάτι πολύ αποσυντονίζει ίσως και χρήσιμο. Και ναι, βεβαίως η επαφή με έναν σπουδαίο έτσι, ζωγράφο. Ακριβώς, yeah, ακριβώς. Όταν μπεις στη διαδικασία να εμβαθύνεις σε τεχνικές μεγάλων καλλιτεχνών, τους θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Και με τον Γκρέκο έγινε, δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό. Ο τρόπος και η σειρά με την οποία ακολουθούσε, ας πούμε, τα στάδια πάνω στα, τα διάφορα στάδια, ας πούμε, πάνω στα έργα του. Στα οποία η μεθοδολογία του, δηλαδή, η ζωγραφική. Ναι, ναι, είναι ζωγραφική, πολύ ιδιαίτερη και πρωτοφανής, όχι για τα τότε μόνο δεδομένα που ήταν ασύλλητο, και τώρα ακόμα ο τρόπος με τον οποίο φώτιζε τα έργα του είναι κάτι συγκλονιστικό. Και η άνεση που είχε γενικά στο πλάσιμο της φόρμας. Ναι. Δεν είναι και τυχαία ένας από τους σπουδαιότερους, έτσι, ναι, δημιουργούς. Όσον αφορά στην έκθεσή σας, λοιπόν, είναι 42 τα έργα σας. 46. Πολύ, ναι, ωραία. Τα εγγένεια είναι μεθαύριο στις 7 το βράδυ στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ακριβώς. Και πείτε μας μέχρι πότε θα είναι, κύριε Μόσχο. Θα είναι μέχρι τις 29 Αυγούστου. Έχουμε, το καλοκαίρι θα το περάσετε εδώ, δηλαδή, Όχι. Α, όχι. Δυστυχώς, γιατί θα μείνω λίγες μέρες για να ξεκουραστώ, γιατί ειδικά το τελευταίο εξάμηνο ήταν κάπως κουραστικό, αλλά μετά πρέπει να επιστρέψω Αθήνα, καθώς το Φλεβάρι έχετε και μια ατομική έκθεση στην Αθήνα. Οπότε πρέπει λίγο να έχω σύντομες διακοπές μπροστά μου και μετά πάλι στο εργαστήριο. Πάντως ο τόπος σας είναι εδώ, το ξέρετε, η οικογένειά σας επίσης. Έχετε επιλέξει να ζείτε στην Αθήνα. Αλλά και εδώ νομίζω είναι και με την τεχνολογία, μιας και την αναφέρουμε συνεχώς, έτσι οι αποστάσεις μηδενίζονται. Έχουν μηδενιστεί, ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και σας περιμένω να σας γνωρίσω. Βεβαίως και, από κοντά, και θα έρθουμε να δούμε, γιατί αλλιώς να τα βλέπεις και από φωτογραφίες, είναι εντελώς άλλη αίσθηση το να βλέπει κάποιος ένα ζωγραφικό έργο, να το έχει απέναντί του, δηλαδή, να το παρατηρεί. Καλή δύναμη να ευχηθούμε, ωραίες εμπνεύσεις ζωγραφικές στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια χαρά και σας. Γεια σας.